Το απόγευμα της Κυριακής στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκουάρτας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Καλίνικος υπεδέχθη λείψανο και πιο συγκεκριμένα φιαλίδιο αίματος του Οσίου Πορφυρίου, του Καύσου Καλυβίτου, το οποίο εδόρισε ο προσωπικός του ιατρός Γεώργιος Πιπεράκης, διότι εντός του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου υπάρχει παρεκκλήσιο του Οσίου Πορφυρίου. Στη συνέχεια τελέστηκε το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και κατόπιν Ιερά Αγρυπνία. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος καθιέρωσε Ιερά Αντιμήνσια. Ο Θεός μας χάρισε ένα πολύτιμο θησαυρό. Εδώ που υπάρχει και την αίθουσα του Αγίου Πορφυρίου, από σήμερα προξενείται και το Τίμιο Έργο, το οποίο χάρισε εδώ στον Ιερό Ναό ο προσωπικός του γιατρός, ο κύριος Γεώργιος Πιπεράκης, ο μόνιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής. Και θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να παίρνουμε από τη χάρη του Αγίου, ο οποίος έζησε στις δικές μας ημέρες. Και μάλιστα όχι στην έρημο, όχι την ζωή, αλλά τα περισσότερα χρόνια μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην πολιτιστική Αθηνών, μέσα στην Ομόνια. Για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να παίρνουμε δύναμη και εμείς τον αγώνα μας, να είμαστε αναπολόγητοι όταν εμένουμε στην μαρτία και να προσπαθούμε μέσα στις πολλές προκλήσεις και δυσκολίες του παρόντος αιώνα εμείς να μένουμε αγώδιοι μέσα στα χάρια, στην αγκαλιά του Θεού και με αυτόν τον τρόπο να εξηγούμε όπως ο Άγιος Πορφύριος έτσι και εμείς να απολαύσουμε τη βασιλεία του Θεού. Αμέσως τώρα θα συνεχίσουμε με το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα γίνει η Ιερά Αγρυπνία, η οποία θα τελειώσει περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα καθαγιάσουμε και ορισμένα αντιμήνσια, δηλαδή Ιερά Θρησκευτήρια, προκειμένου να παίρνουν οι ιερείς των χωριών να έχουν για να λειτουργούν. Είναι το πανί το οποίο στρώνουμε οι ιερείς και οι ιερείς όταν πρέπει να λειτουργήσουμε επάνω στην Αγία Τράπεζα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και εκεί την ώρα που ο κύριος Ψάλτης ψάχνει και που είναι η δευτερομήνη στην κοσμοτέ. Αυτό καθαγιάζεται όπως καθαγιάζεται κάθε άλλο θρησκευτήριο, ο οποίος και το υπογράφει και το παίρνουν οι ιερείς, ώστε με την ευλογία του σκόπου τους να τελούν τη Θεία Λειτουργία και να αγιάζεται ο λόγος. Αυτό λοιπόν το τελειωτικό της καθαγιάσεως και των εκκλησίων θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της νυχτερινής Θείας Λειτουργίας απόψε το βράδυ. Το λέω όσοι από εσάς θέλετε να μείνετε, να το δείτε, δεν γίνεται πολύ συχνά και είναι μια εκκλησιαστική εμπειρία.
Λούσιος Πορφύριος Κατακόσμων Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 στην Εύβοια, στο χωριό Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Καριστίας. Ο μικρός Ευάγγελος ήταν το τέταρτο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, φύλαγε πρόβατα στο βουνό και είχε παρακολουθήσει μόνο την πρώτη τάξη του δημοτικού, όταν αναγκάστηκε και αυτός λόγω της μεγάλης φτώχειας να πάει στη Χαλκίδα για να δουλέψει. Στα 12 του χρόνια έφυγε κρυφά για το Άγιο Όρος με τον πόθο να μιμηθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, τον οποίο είχε ιδιαίτερα αγαπήσει όταν παλαιότερα είχε διαβάσει το βίο του. Έγινε μοναχός σε ηλικία 14 ετών και πήρε το όνομα Νικήτας. Μετά από 2 χρόνια έγινε μεγαλόσχημος και λίγο αργότερο ο Θεός του δώρισε το διορατικό χάρισμα. Στα 19 του χρόνια ο γέροντας αρρώστησε πολύ σοβαρά, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει οριστικά το Άγιον Όρος. Το 1940, παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο γέροντας Πορφύριος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ανέλαβε καθήκοντα εφημερίου και πνευματικού στην Πολυκλινική Αθηνών. Το καλοκαίρι του 1979 εγκαταστάθηκε στο Μίλεση με το όνειρο να χτίσει μοναστήρι. Εκεί ζούσε στην αρχή σε ένα τροχόσπιτο κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες και μετά σε ένα απέριτο κελάκι από τσιμεντόλιθους, όπου και υπέμενε αγκόγιστα τις πολλές δοκιμασίες της υγείας του. Τον Ιούνιο του 1991, προαισθανόμενος στο τέλος του και μη θέλοντας να κυδευθεί με τιμές, αναχώρησε για το καλύβι του Αγίου Γεωργίου στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, όπου είχε καρεί μοναχός πριν από περίπου 70 χρόνια. Και στις 4:30 το πρωί της Δευτέρας Δεκεμβρίου 1991 παρέδωσε το πνεύμα στον Κύριο. Στην αγιοκατάταξη του γέροντος Πορφυρίου προχώρησε η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2013 υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος